Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ένας νέος έρωτας φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει, όταν μία πρόταση από το πουθενά, θα φέρει χαρά αλλά και σύγχυση στην οικογένεια. Η Μαργαρίτα θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει στην Νορβηγία, παρά τις πιέσεις που δέχεται από τον Αλέξη. Όλα ξεκινούν με την γνωριμία του Γεράσιμου με την Μαργαρίτα. Ο Γεράσιμος δείχνει αρκετά αγωητευμένος και ψάχνει την αφορμή για να περνά όλο και περισσότερο χρόνο με την αγαπημένη του Μαργαρίτα. Ο Αλέξης από την άλλη, δεν το έχει πάρει με καλό μάτι και δείχνει διαρκώς τη δυσαρέσκεια του απέναντι σε αυτόν τον άντρα που έχει κλέψει την καρδιά της μητέρας του. Η Μαργαρίτα αισθάνεται έτοιμη να κάνει ξανά όνειρα σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος, μιας και ο Γεράσιμος της προσφέρει την αγάπη και την προσοχή που είχε χρόνια να δεχτεί από έναν άντρα. Την κοιτάζει στα μάτια και λιώνει για εκείνη. Έτσι μία μέρα της προτείνει κάτι που θα την βάλει σε σκέψεις. Ο Γεράσιμος της προτείνει να ταξιδέψουν στην Νορβηγία, έστω για λίγες ημέρες στην αρχή, και έπειτα να εξετάσουν τη μόνιμη εκδοχή. Η Μαργαρίτα σκέφτεται έντονα το ταξίδι στην Νορβηγία, καθώς μέσα της γνωρίζει πως αυτό θα την ηρεμήσει, θα την χαλαρώσει και θα την κάνει να διαλυώσει τη ζωή της. Το μοναδικό της εμπόδιο είναι ο Αλέξης, ο οποίος δεν θέλει να βλέπει μπροστά του τον Γεράσιμο. Ποια απόφαση θα πάρει τελικά η Μαργαρίτα και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις? Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.